Δεν ήλπιζα να κάνω ομιλία με αυτό το περιεχόμενο και ελπίζω, κύριε Υπουργέ, μετά την ομιλία μου ή λίγο αργότερα να ζητήσετε το λόγο και να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Όταν πρωτοξεκίνησα την κοινοβουλευτική μου πορεία το 2012, ήρθε ένας υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, και έφερε μια σύμβαση με τη Siemens. Μια σύμβαση που είχε λήξει, μια σύμβαση που είχε υπογραφεί από προκάτοχό του, αφού είχαν μεσολαβήσει και άλλοι, μια σύμβαση κατάπτυστη που εξέθετε τη χώρα μας και κυρίως που ξέπλαινε μια εταιρεία διαφθορέα, υπόλογη για διεθνή διαπλοκή και διαφθορά, υπαίτια για πρόκληση ζημίας στην Ελλάδα. Ξέπλαινε λοιπόν αυτή τη σύμβαση και έδινε διαπιστευτήρια καλής και χρηστής λειτουργίας, διαπιστευτήρια διαφάνειας δηλαδή στη Siemens, ξεκλειδώνοντας και τη δυνατότητα η Siemens να υπογράφει συμφωνίες, συμβάσεις με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ξεσηκωθήκαμε και εγώ πρωτοστατούσα και νομίζω ότι αυτή μου η δράση τότε ήταν και η απαρχή της στοχοποίησής μου από ένα απερχόμενο πολιτικό σύστημα, ο κύριος Τουρνάρας, ξέρετε τι είπε, όταν τον ρωτούσαμε γιατί υπέγραψε αυτή τη συμφωνία και γιατί την έφερε στη Βουλή. Δεν την είχε υπογράψει κανείς, με συγχωρείτε, είπα ότι την είχε υπογράψει προκάτοχός του. Δεν την είχε υπογράψει κανένας προκάτοχός του. Την υπέγραψε ο ίδιος και την έφερε στη Βουλή, ενώ είχε υπογραφεί από τη Siemens μήνες προηγουμένως. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν ήρθε και είπε ότι τη βρήκα στο γραφείο μου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών, τη βρήκα στο γραφείο μου και τακτοποιώντας το γραφείο μου, είπα να την υπογράψω και σας την έφερα στη Βουλή. Αυτό το σχέδιο σύμβασης αποτέλεσε αντικείμενο πολύ μεγάλης κατακραυγής και ακόμη και σήμερα εκθέτει την τότε κυβέρνηση για αυτή την πράξη. Την τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με εμπνευστή του κειμένου της σύμβασης αυτής, όπως πληροφορηθήκαμε, τον κύριο Βενιζέλο. Τα λέω αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί έχω την αίσθηση και αν θέλετε και την κρυφή ελπίδα ότι δεν έχετε αντιληφθεί τι είναι αυτό το οποίο έχετε φέρει, ότι το βρήκατε στο γραφείο σας σαν εκκρεμότητα και ότι στην λειτουργία της Βουλής, η οποία έχει τόσο πολύ αυτοματοποιηθεί και αποστεωθεί από πολιτικό κριτήριο και πολιτικά αντανακλαστικά, δεν υπήρξε κανένας ομοκόμματός σας, κανένας νεοδημοκράτης, να σας σταματήσει. Δεν υπήρξε ούτε ο κύριος Τασούλας που μας ανακοίνωσε περιχαρής πριν δούμε τι είναι αυτό που φέρνετε, ότι θα έρθει κάποιο πρωτόκολλο συνεργασίας με την Καμπών. Δεν υπήρξε ούτε άλλος πρόεδρος επιτροπής, εισηγητής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κανείς να έχει τα αντανακλαστικά να σας πει τι κάνεις. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Εμβρόντιτη άκουσα την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο να λέει ότι δεν τρέχει τίποτε να κυρώσει η Ελλάδα πρωτόκολλο συνεργασίας με ένα δικτατορικό καθεστώς, ότι δεν πειράζει,
Δεν πειράζει να κυρώσουμε σύμβαση συνεργασίας με μια χούντα, στρατιωτική δικτατορία. Δεν πειράζει, λέει, το έχουμε ξανακάνει. Ακούστε, κύριοι. Πριν από 50 χρόνια το πιο σοβαρό που έγινε δεν ήταν η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας που ακούσαμε τον Υπουργό προηγουμένως να το επικαλείτε. Πριν από 50 χρόνια το πιο σοβαρό γεγονός που έγινε και οφείλουμε να το τιμάμε σήμερα ήταν η πτώση της Χούντας. Η πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας που κατέλυσε δικαιώματα και ελευθερίες, που βασάνισε, σκότωσε, εκτέλεσε, εξουθένωσε, περιόρισε, λογόκρινε, φυλάκισε, εξόρισε και που κάποιοι αγωνίστηκαν και δώσαν τη ζωή τους, δώσαν τη σωματική τους ακεραιότητα, δώσαν την ψυχική τους υγεία, δώσαν την ελευθερία τους για να αντισταθούν και να αγωνιστούν. Και έχω την τιμή να είμαι κόρη δύο τέτοιων ανθρώπων που αγωνίστηκαν και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η δημοκρατία δεν είναι διακήρυξη ούτε σύνθημα. Η δημοκρατία είναι στάση ζωής, είναι υπόδειγμα, είναι καθημερινή δράση και στάση, είναι πάλι, είναι αντίσταση. Είναι επιμονή, είναι διεκδίκηση, είναι σεβασμός. Πώς τολμάτε, πώς τολμάτε 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα να φέρνετε σύμβαση της Ελλάδας με μια δικτατορία. Το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει σε προηγούμενο καθεστώς. Υπεγράφει το Γενάρη του 23 πριν το πραξικόπημα. Από τον κύριο Δένδια. Μεσολάβησε πραξικόπημα, κύριε Υπουργέ. Δεν έβρεξε. Έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα και έκτοτε το καθεστώς στη χώρα αυτή είναι χούντα. Δεν είναι κάποια βασιλευόμενη δημοκρατία, κυρία εισηγήτρια. Δεν είναι κάποια συνθήκη πολιτικής διαφοράς. Ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί κάτι τέτοιο επιχειρήσατε να πείτε. Ότι ένα και το αυτό, κατά τη συνήθη φυσικά, τακτική, είναι χούντα. Πώς τολμάτε να το φέρνετε να το κυρώσει η Βουλή αυτό, στην επέτειο 50 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Επέτειος που συνδέεται με τη μαύρη επέτειο, συνδέεται αιτιωδώς με τη μαύρη επέτειο της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 50 χρόνια από κατάσταση της δημοκρατίας που έχει πολλά ακόμα βήματα να κάνει για να γίνει ουσιαστική και με περιεχόμενο δημοκρατία στην Ελλάδα. 50 χρόνια διχοτόμηση, παράνομη τουρκική κατοχή και περιστολή δικαιωμάτων στην Κύπρο. Σας το επισημάναμε ήδη από την Επιτροπή. Ειλικρινά, δεν μπορώ να έχω επιχειρήσει να επικοινωνήσω και με τον Υπουργό Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου. Θα μπορούσα για πολιτικούς λόγους να σας αφήσω να το κάνετε. Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου να το κάνει αυτό στο διεθνές στερέωμα, να επικυρώνει δικτατορικά καθεστώτα. Δεν μπορώ να αφήσω η χώρα μου με τη δημοκρατική ιστορία, με την ιστορία αντίστασης και αγώνων να διασύρεται
ως μια χώρα που χαϊδεύει δικτατορικά καθεστώτα. Στην εξωτερική πολιτική, ξέρετε, το είπε και ο εισηγητής μας, διαπλάθεις ηθική και συγκροτής υπόδειγμα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επιμένουμε ότι δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης στο διεθνές στερέωμα να ανύπτει τα σχήρας του σε σχέση με τη γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα. Δεν μπορεί να συναντά τον κύριο Νετανιάχου. Δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η συνάντηση που ανακοινώθηκε, αλλά ο κύριος Νετανιάχου είναι πλέον καταζητούμενος για διεθνή εγκλήματα. Και υπάρχουν διαδικασίες των διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για διεθνή εγκλήματα. Και όταν ένας ηγέτης νομιμοποιεί έναν καταζητούμενο, αυτό είναι μία πράξη που εκπέμπει μήνυμα. Η πλεύση ελευθερίας έχει την αδιατάρακτη και σταθερή θέση ότι η Ελλάδα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνη, πρωτοβουλίες για την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των θυμάτων γενοκτονίας. Έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου και το κράτος του Ισραήλ εκπροσωπούμενο από αυτή την κυβέρνηση, κατά της οποίας αυτή τη στιγμή έχουν επαναστατήσει οι ίδιοι οι πολίτες του Ισραήλ. Το μήνυμα που εκπέμπει η κάθε χώρα, το κάθε κράτος, η κάθε ηγεσία δεν είναι στερημένο από ηθικό περιεχόμενο. Όταν χαϊδεύεις έναν διεθνή εγκληματία, στιγματίζεις τη χώρα σου επειδή το κάνεις. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει αντί να συστρατευτεί με τις χώρες που καταδικάζουν και τους εκπροσώπους αυτών των χωρών που καταδικάζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, τη γενοκτονία στη Γάζα, που καταδικάζουν την ευρύτερη εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου, αντί να κάνει αυτό, αναμασάει το Σεπτέμβριο του 2024 με περισσότερα από 40.000 αθώα θύματα, αναμασάει την ανυπόστατη, αστήρικτη θεωρία του δίθεν δικαιώματος στην άμυνα. Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα στην άμυνα αυτή τη στιγμή είναι οι Παλαιστίνοι, που υφίστανται μία ανηλαιή επίθεση εγκληματική. Και βεβαίως οι συμψηφισμοί είναι εντελώς αδιανόητοι. Φυσικά καταδικάζουμε κάθε έγκλημα κατά αμάχων και τα εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου. Φυσικά. Αυτό τίθεται σε κάποιο είδους συμψηφισμό. Σκοτώσατε 1.200, θα σας σκοτώσουμε 1.000.000 για συλλογική τιμωρία. Έχει φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να κατακεραυνώνει, και μπράβο του, να κατακεραυνώνει την πολιτική του Ισραήλ και να μιλά για συλλογική τιμωρία, δηλαδή για πρακτικές ναζιστικές. Και η κυβέρνηση η ελληνική δυστυχώς παρασύρει τη χώρα στο δρόμο του ονείδους και της ντροπής. Εγώ θέλω, κύριε Υπουργέ, να είμαι περήφανη για τη χώρα μου, όπως είμαι περήφανη φέτος που συμπληρώνονται 80 χρόνια
από την απελευθέρωσή μας από τους Ναζί και είμαι περήφανη, περήφανη για την αντίσταση του λαού μας, για τους ήρωές μας, για τα θύματά μας. Είμαι περήφανη που η χώρα μου δεν συνθηκολόγησε. Είμαι περήφανη που οι άνθρωποι σε αυτήν εδώ τη μικρή χώρα έδειξαν τόσο μεγάλη ψυχή και φρόνημα και γενναιότητα. Είμαι περήφανη φέτος που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας για την αντιδικτατορική δράση όλων εκείνων των ανθρώπων που αψήφισαν το φόβο, τον τρόμο, το κόστος, αψήφισαν ακόμα και το θάνατο, υπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες. Θέλω να είμαι περήφανη και θέλω να είναι περήφανοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό είναι ένα ντροπιαστικό πρωτόκολλο συνεργασίας που μας διασύρει και σας το λέω ευθέως. Ελπίζω πραγματικά να το αποσύρετε. Ελπίζω να ήταν ένα ολίσθημα, μια απερισκεψία. Δεν το δικαιολογώ, αλλά ελπίζω πραγματικά αυτός να είναι ο λόγος που έφτασε μέχρι εδώ, στο παραπέντε της ψήφισης. Αυτός να είναι ο λόγος και να το αποσύρετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, εγώ θα ζητήσω και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τη δημοσίευσή του και να μην συμπράξει σε αυτό το μήνυμα επιβράβευσης μιας χούντας σε μια αφρικανική χώρα. Εάν οι δυτικές χώρες, οι λεγόμενες, εάν οι πολιτισμένες εντός πάρα πολλών εισαγωγικών χώρες δεν εκπέμπουν το παράδειγμα και το υπόδειγμα και το μήνυμα ότι δεν είναι ανεκτή η κατάλυση της δημοκρατίας, ποιος θα το κάνει? Μια από τις πιο ισχυρές και ηχηρές πράξεις που έγινε στη διάρκεια της επταετούς χούντας ήτανε η ενεργοποίηση της διαδικασίας αποπομπής της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Διεθνούς κατακραυγής για την εδώ δικτατορία. Και έρχεστε 50 χρόνια μετά να μας πείτε ότι δεν πειράζει και που είναι χούντα. Γιατί αυτό είπε η συγγητριά σας. Δεν πειράζει, λέει, το έχουμε ξανακάνει. Τι λέτε? Τι λέτε, τι άλλο θα κάνετε? Πριν από κάποιους μήνες κυρώθηκε πρωτόκολλο με τη Σαουδική Αραβία που περιείχε αποκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι άλλο θα κάνετε? Κύριε Υπουργέ, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα του αντικειμένου σας, του αθλητισμού. Το γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι δεν έχουμε διστάσει να στηρίξουμε ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες. Γνωρίζετε ότι υπηρετούμε την ιδέα του κοινωνικού αθλητισμού. Γνωρίζετε ότι μιλάμε κατ' επανάληψη για την ανάγκη στήριξης των αθλητών μας και των πρωταθλητών μας. Οι καταγγελίες που έγιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αθλητές ότι δεν στηρίχτηκαν ήταν πραγματικά αποκαλυπτικές, αλλά και την ίδια ώρα αναμενόμενες. Αναλάβετε πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αθλητισμού, για τη στήριξη των αθλητών, για τη στήριξη του κοινωνικού αθλητισμού, για τη στήριξη του αθλητισμού στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας. Και θα τα στηρίξουμε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις γειτονιές και θα τα στηρίξουμε. Αναλάβετε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του προϋπολογισμού για τον αθλητισμό και θα τον στηρίξουμε. Αναλάβετε πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση και την αποκατάσταση του Ολυμπιακού Πνεύματος και θα το στηρίξουμε. Ήμουν η μόνη πολιτική αρχηγός που ήμουν και στην διαδικασία της παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και στην πρόσφατη διαδικασία την επαιτειακή για τα 20 χρόνια
από τους Ολυμπιακούς. Και έχω την ευκαιρία να μιλώ με αθλητές, με πρωταθλητές, με Ολυμπιονίκες μας, με παραολυμπιονίκες μας, με ανθρώπους με αναπηρία που αγωνίζονται και συγκροτούν πρότυπο και αυτοί μας κάνουν περήφανος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους αθλητές μας που διακρίθηκαν, και αυτούς που κέρδισαν μετάλλια και αυτούς που έφεραν υψηλές αποδόσεις και αυτούς που αγωνίστηκαν. Πάρα πολύ περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη για τους παραολυμπιονίκες μας και για όλη μας την ομάδα στους παραολυμπιακούς. Η πλεύση ελευθερίας θα επιμείνει. Εδώ η Βουλή έχει και αυτή την αποστολή. Της συγκρότησης υποδείγματος, της ανάτασης του φρονήματος, της ενίσχυσης της περηφάνειας του λαού μας. Αυτό είναι ένα ντροπιαστικό νομοσχέδιο που θα σας συνοδεύει αν ψηφιστεί. Σας καλώ και τώρα να το αποσύρετε και να συμπράξετε μαζί μας σε αυτά που κάνουν τους ανθρώπους περήφανους. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.